ένα πλοίο σωτήριο για τις περίφημες παραλίες του Μπάλου, της Γραμβούσας και των Φαλασάρνων και για δεκάδες ακόμη ακτές της Ελλάδας αναλαμβάνει δράση για την αντιμετώπιση της ρήπανση. Μετά τον καθαρισμό των θαλάσσιων περιοχών σε Λαύριο, και Ακή Αργοσαρονικό βρέθηκε και στην Κρήτη. Έχουμε και περιοχές οι οποίες είναι βράχια, βραχώδες. Δεν μπορεί να προσεγγίσει ο άνθρωπο από τη στεριά. Πρέπει να πάει μέσω θαλάσσης. Αυτό διαθέτει ε, κάποια φουσκωτά τα οποία έχει, πα, έχει προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευμένο γι' αυτό. Και βγαίνει στη στεριά, στα βράχια πάνω και μαζεύουν ε, ό,τι απορρίμματα υπάρχουν, ό,τι σκουπίδι βρεθεί. Το νορβηγική ναυπήγηση ταϊφούν μήκου 72 μέτρων και πλάτου 16 μέτρων, που συμμετείχε και στην έρευνα στο περίφημο ναυάγιο των αντικηθύρων, είναι ένα σκάφο ιδανικό για να καθαρίσει τι δυσπρόσιτε ακτέ τη Κρήτη και ιδιαίτερα αυτέ που δεν προσεγγίζονται από συμβατικά μέσα. Καθαρίζει τι ακτέ, έχει δυνατότητα να σκανάρει και να. με βατραχανθρώπους να τραβήξει πράγματα από το βυθό τα οποία δεν είναι εύκολο να βγούνε. Τι προηγούμενε ημέρε, το πλοίο οργάνωσε συντονισμένε επιχειρήσει καθαρισμού στον Πάλο, τα Φαλάσαρνα, τη Γραμβούσα, τον κόλπο τη Κισάμου και το Σφινάρι. Φουσκωτά κατάλληλα επανδρομένα έκαναν απόβαση στι ακτέ, συλλέγοντα κάθε λογή απορρίμματα, ακόμη και ογκώδη. Δυστυχώ είμαστε ανθρώποι οι οποίοι πετούμε τα απορρίμματα δεξιά και αριστερά, χωρί να γνωρίζουμε τι συνέπειε. Ε, Εμεί ήδη έχουμε δύο ογκώδη αντικείμενα τα οποία είναι στον Πάλο και είναι μια δυσφήμιση για την περιοχή μας. Μας υποσχέθηκαν αυτοί ότι θα προσπαθήσουν να τα πάρουν είναι πάρα πολύ βαριά δικείμενα. Δηλαδή, είναι μια εχθειοκαλλιέργεια, ένα, στεφάνι από εχθειοκαλλιέργεια το οποίο είναι θεωρώ ακατόρθωτο για μας ας πούμε τους κοινούς νητούς για να το μετακινήσουμε από εκεί. Το πλοίο Τυφώνα διαθέτει σύγχρονα συστήματα ναυτική πλοήγηση και βασικό εξοπλισμό καταπολέμηση πετρελαϊκών ρηπάνσεων. Στη μεγάλη επιχειρησιακή πλατφόρμα του φιλοξενούνται πέντε μεγάλα φουσκωτά, καθώ και έξι κάδια απορριμμάτων μεγάλη χωρητικότητα, στου οποίου γίνεται η διαλογή των ανακυκλώσιμων ειδών. Αυτό βέβαια το πλοίο να ξέρετε ότι μπορεί να, να μαζέψει και πετρελοκυλίδε και την πίσα που λέμε εμεί, που βγαίνει στι στη τη δικιά μα Τι να σα πω, είναι το ιδανικότερο που μπορούσε να γίνει. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα φιλόδοξη πρωτοβουλία για το θαλάσσιο περιβάλλον που εκπληρώνει το μεγάλο όραμα του εμπνευστή και ιδρυτή του κοινοφελού Ιδρύματο Αθανασίου Λασκαρίδη.